Καλησπέρα σας από το Sonic Arena. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για το θεσμό του κυπέλου. Οι Salonica Titans αντιμετωπίζουν το Μπανικό. Είναι η πρώτη φορά που αναμετρούνται οι συγκεκριμένες δύο ομάδες στο μπασκετάκι. Αντωνάκης που είναι και προπονητής, πλέον είναι και παίκτης από ό,τι φαίνεται. Αστοχή στο lay-up, υπάρχει μια μικρή διακοπή. Θα αγγελίσει 5 δευτερόλεπτα. Είναι ένα μικρό πρόβλημα αυτό. Δύνατα. Θα διορθωθεί. Οι δύο ομάδες είναι εισάξια στα δικά μου τουλάχιστον μάτια. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, μπορεί στην πορεία η ομάδα να ξεφύγει. Οι Τιτάνες, παρότι είναι γενικά ομάδα με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τρέξει στο γήπεδο, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να βρει ευνηδιασμούς. Θοδωρής Βανδύρας με την μπάλα, ένας καλός σουτέρ. Ο Αντωνάκης μπροστά του. Όπως μας είπε ο Δημήτρης Αντωνάκης, έχει τραυματισμούς ο Πανικός, είναι ένα μικρό νοσοκομείο. Στην μπάλα οι Τιτάνες, Βανδύρας. Ο Αντωνάκης δίνει ένα σκρινό καλαθάς ωραίο. Ρολάρι προς τα μέσα, αστοχή όμως το χουκ. Rebound ο Πραντέκος. Η μπάλα στον Αντωνάκη τον Δημήτρη. Η πέρυσι κατά κύριο λόγο ήταν προπονητής, είχε πιθανώς και ένα μικρό θέμα με το πόδι του, γι' αυτό είχε γίνει αυτό. Κλέβεται ο Ανδρέας για την ομάδα των Τιτάνων. Η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Θοδωρή Βανδύρα. Πιο οργανωμένη στην άμυνα, ακόμη μια σέντ επίθεση. Βανδύρα. Καλογύρου. Ματσάς. Παίζει ρόλο σίγουρα και ότι έχουν παίξει κάποια φιλικά οι Τιτάνες. Θα έχουν ίσως μια σχετικά καλή χημεία. Βέβαια, ο Πανικός είναι πάντα μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα. Με κατά κύριο λόγο καλύτερο στοιχείο του στο παιχνίδι να είναι η άμυνα. Αντωνάκης. Και έγινε ένα λάθος. Είναι πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Θα υπάρξουν σίγουρα κάποιες αστοχίες στο παιχνίδι, σίγουρα κάποια λάθη. Αναφορά θα κάνει ο Θανάσης Πραγματικός. Έγινε εκεί μια κίνηση από τον Αντωνάκη εκτός μπάλας, ψοφογέρωσε τον Πραντέκο ξανά. Και 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Δίνει τις οδηγίες του ο Δημήτρης Αντωνάκης. Ψοφογέρωσε γίνεται από το σκριν του Πραντέκου. Πολύ ωραία παίρνει το σκριν, εκτελεί και είναι εύστοχος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να λέμε πάντα ότι ο σκρίνερ έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Το καλάθι ήρθε, ήταν το πρώτο καλάθι της σεζόν για τον Πανικό σε επίσημο παιχνίδι. Βανδύρας με την μπάλα τώρα, θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο και οι Τιτάνες. Σας. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Έχουν ικανότητα τους παίκτες σίγουρα οι μπλε. Αναφορά μου καλή σκαλογύρου. Σας γίνεται ο σκρίνερ Βανδύρα. Θέλει να επιχειρήσει να πάει προς τα μέσα, θέλει να βρει και τον Δελανδρέ, η μπάλα στον Καλαθά και βρίσκουν το ελευθερό τρίποντο με τον Πανδύρα, παστοχή, δίνει μια σφαλιάρα και την μπάλα κακή συνεννόηση Καλαθά και Δελανδρέα, υποφελούνται η ομάδα του Πανικού, παίρνουν το rebound, Σοφογιώργος, επιθετικό rebound το Καρανάτσιο, στάβαλε εκεί με όλους και τα κατάφερε και ανανεώστηκε η επίθεση, Καρανάτσιος, παρέμβαση του Δελανδρέα με το, όχι, ναι με το πόδι, πόδι από τον Δελανδρέα. Μπάλα για τον Πανικό με 14 δευτερόλεπτα. Κοντόπουλος, Αντωνάκης. Ζητάει και το screen εκτός μπάλας, θα γίνει για ακόμη μια περίπτωση. Τώρα όμως ήταν πιο μακρινό το σούτ, αστόχησε ο Πραντέκος και rebound. Ο Δελανδρέας, ο Βανδύρας. Ματσάς. Ξανά το screen στην μπάλα, τώρα γίνεται η αλλαγή και με τα μακριά του άκρα θα κλέψει ο Πραντέκος. Μια ευκαιρία τώρα για να βρουν έναν οργάνωτη άμυνα. Οι πράσινοι θα τα καταφέρουν να στοχεί τη επαφή ο Μονάκη. Παίρνει ο ίδιο το rebound. Και παλικαρίστηκε το πηγαίνει καλά. Και φάουλ. Θέλει την άμυνα. Αστοχή. Ανενόχλητο αλλά πετυχαίνει καλά. Στην επαφή. Ευκαιρία για μεσοτρίποδο. Καλό ξεκίνημα για τον Πανικό. Άστοχη όμως η πολύ μονομαχία με το 3 ο Καλαθάς. Σκόρ είναι 4-0 υπέρ του Πανικού. Μπάλα Μιχάλης Καλογύρου που κατεβάζει. Ατσάς. Δίνονται κάποια σκρίνε εκεί. Ο Ατσάς βρίσκει το χώρο που θέλει. Πάει από τα δεξιά που είναι ο καλός του διάδρομος. Θετικό rebound ο Καλαθάς. Παρέμβαση στο Αντωνάκη. Βγάζουν πολύ ενέργεια μέχρι τη στιγμή του Πανικού. Είπαμε είναι πολύ δυνατό του στοιχείο η άμυνα. Έκλειψε πριν ο Πραντέκο στην μπάλα. Βγήκε ένα ευνηδιασμό.
Αναφορά για τον Μιχάλη Καλογύρου. Βανδύρας. Πήρα τον Καλαφά. Ακολούθησε ψηλά ο Αντωνάκης. Για να δούμε, κλέβουν και σε αυτήν την περίπτωση. Όχι, δεν κλέβουν, διορθώνει ο Καλογύρου. Τώρα πιέζω όμως ο Ψαφογιώργος πολύ ψηλά και κάνει το φάουλ. Έδειξε αποφασιστικότητα τώρα ο Καλογύρου. Προστάτεψε ωραία την μπάλα, κέρδισε το φάουλ. Πάνω φορά Βανδύρας. Δελανδρέας. Θα πάει προς τα μέσα, υποπίεση, πολύ δύσκολη ενέργεια στο χείρι. Μπάνω το Κοντόπουλος. Και πολύ καλή άμυνα τον Μπραντέκο, που ξεκινάει πολύ καλά για την ομάδα του. Κοντόπουλος για τον Αντωνάκη. Γίνεται η κίνηση, εκεί ήταν δύσκολη πάσα, μεσολάβησαν και δύο παίκτες. Θα μπορούσε να βγει βεβαίως, αλλά έχει γίνει το λάθος. Μπάλα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Βανδύρας. Έχει το σύστημα στο παίκτη, για να δούμε. Θα δώσει την μπάλα χέρι με χέρι στον Καλογύρου. Αψάς. Καλαφάς περιμένει εκεί στο post. Έγινε παρέμβαση, Καλογύρου βρίσκεται ένα φόρο για να εκτελέσει. Αστοχή, αλλά εκείνο ο Δελανδρέας μαζεύει το rebound. Βανδύρας. Είναι 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Περνάει την άμυνα του ο Γιώργο Βανδύρας. Βγάζει την μπάλα για τον Αρσάκο, έχει χώρο. Αρσάκο για 3, είναι καλό σουτέρ. Θα το αποδείξει. Πρώτο καλάθι και για τους Τιτάνες σε επίσημο παιχνίδι. Είναι σουτ 3 πόντων και το σκορ γίνεται 4-3. Είμαστε στα πρώτα 4 λεπτά του αγώνα. Στην μπάλα ψοφο Γιώργος. Κοντόπουλος. Ζήτησε Αντωνάκης, άρχισε κάπως και ο Κοντόπουλος. Ψοχογιώργος κερδίζει το φάουλ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Η επαναφορά θα γίνει από τον Δημήτρη Ψοχογιώργο. Σκαστή πάσα για τον Κοντόπουλο, θα κάνει ένα δύσκολο σουτ υποπίεση, αλλά θα το δείξει ένα πολύ όμορφη προσπάθεια με θέλει τα γόη σουτ. Γράψτε το έτσι 3 με αυτόν τον τρόπο. Τρεις υπόλοιποι πλέον που χωρίζουν τις δύο ομάδες. Ο Καλογύρου πήγε χαμηλά η άμυνα. Το ακλείστηκε ο Καλογύρου, τον πιέζει ψηλά ο Ψοχογιώργος. Αξάς. Έχει αυτή την ικανότητα, υπάρχει φάουλ εκεί. Είναι φάουλ στην προσπάθεια. Και έχουμε δύο βολές. Μάζουν αλλαγή. Βλέ. Λάμπας θα περάσει το παιχνίδι. Μία σε δύο βολές. Μειών σε 6-4 η μπλε. Κατεβάζει την μπάλα ο Δημήτρης Αντωνάκης για την ομάδα του. Πασάρει εκεί στον Μπραντέκο, δεν ήρθε η βοήθεια από την αδύναμη, αλλά αστόχησε ο Μπραντέκος, βιάστηκε, ριμπάουντ ο Λάπας. Βανδύρας. Βιάστηκε τώρα ο Πανικός, θα μπορούσε να έχει πάει σε καλύτερη οργανωμένη επίθεση. Ο Δωρής Βανδύρας βρίσκεται το χώρο για να σουτάρει. Παίρνει ο ίδιος το ριμπάουντ, πάει προς τα μέσα. Αστοχή όμως από τον αριστερό διάδρομο με το δεξί χέρι. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Δημήτρη Αντωνάκη. Μπάλα ο Μπραντέκος. Αντωνάκης, ποντιπίες του Βανδύρα. Μετένει για το σκηνό Καρανάτσιος. Κλείνει πολύ καλά ο Βανδύρας. Κοντόπουλος, Ψοχογιώργος, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα περάσει την μπάλα φωτογραφιστό. Κοντόπουλος δυσκολεύεται, Ψοχογιώργος βρίσκει το χώρο για να εκτελέσει, είναι άστοχος. Βρήκε μπάλα στεφάνι. Πολλές συμμάχες νικητής τώρα τελικός ο Βανδύρας. Κλείνει αυτή τη μικρή πολιορκία. Ξάς, προς τα τρέιλερ, ωραία πάσα. Δελ Ανδρέας. Θα τον στήσει την μπάλα εκεί. Άσμο τη γραφή, έκφραση είναι άτυχο. Πήρε το rebound ο Αντωνάκης, έτρεξε την ομάδα του, πάσαρε στον Μπραντέκο. Την αστοχή, καλές οι άμυνες με ψηλή. Rebound ο Δελανδρέα. Αρχίζει να ανοίγει κάπως ο ρυθμός τώρα όμως. Καλογύρου. Γύρω προς τα μέσα σε ένα γλυκό χου, καλά άστοχο. Δελανδρέα σε πλήρη το rebound. Δεν βρίσκουν καλάθια μέχρι στιγμή στις δεύτερες επιθέσεις οι ομάδες. Είδες τώρα ο Πανικός, ο Ψοχογιώργος, τα δύο screen, ο Ψοχογιώργος του δύο πόντων, rebound του Βανδύρας.
σας περνάει. Πολύ όμορφη ενέργεια, αλλά έχει κάνει βήματα το διευθυντή. Ήταν καλή άμυνα εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος Αξές έχει κάνει το λεγόμενο κουτσό, γι' αυτό ο διευθυντής έδωσε τα βήματα. Έχουμε αλλαγή. Ο έτερος ο Γιώργος στο παιχνίδι, στη θέση του Δημήτρη Αντωνάκη. Ανεβαίνει ένα πιέσιο καλογύρου το χειριστή, όχι, όχι τελικό. Κατεβάζει την μπάλα. Φανάζει ο Γιώργος. Παίζουν αρκετά με τα σκρίνια εκτός μπάλας του Ισπανικού. Μια λάθος πάσα εκεί, θα κλέψει ο Καλογύρου. Βαδίας. 3 και 18 για το τέλος πρώτης περίοδου. Μπάλα στον Λάπα, είδε την κίνηση του Αξά, που πάει προς τα μέσα, όμορφη ενέργεια και κερδίζει το φάουλ. Ο Αξάς δίνει ενέργεια στην ομάδα του στην επίθεση. Πρώτη βολή για να γίνει το 6-5. Και με 2 στις 2 βολές θα ισοφαρίσουν οι Τιτάνες και θα κάνουν και μια αλλαγή. Ο Κατσαβός το παιχνίδι στη θέση του Καλογύρου και ο Νικολής, ο Γιώργος Νικολόπουλος στη θέση του Καρανάτσκου. Στο Γιώργο. Κοντόπουλος. Τραμβέκος. Παίζουμε τον Αστασοκός. Θα κάνει το φουτ. Ήταν γλυκό, ήταν ωραίο, αλλά ήταν άστοχο. Επιθετικό rebound. Ακόμα μια περίπτωση πολύ ωραία. Από τον Αστασοκό Γιώργο. Έτσι απλό είναι το μπάσκετ. Δεν χρειάζονται πάντα περίτεχνες ενέργειες. Εδώ ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια με προσποιήσεις. Και το σκορ 8-6 για τον Πανικό. Κατσαβός. Αξάς. Έχει βοήθεια, σας κλείσει και εκεί, κερδίζει το φάουλ από τον Άσης Τσοχο Γιώργο. Τους ένδειξη λίθους, θα δώσει το χέρι στον αντίπαλό του. Αλλά είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά φάουλ και θα έχει βολές ο Αξάς. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Αξάς είναι μόνος παίκτης που έχει σκοράρει με τις μέσα από τους Τιτάνες. Φτάνει τους 7 πόντους. Δεύτερη έχει ο Λάπας, αλλά έχει μπει πιο γρήγορα στο γραφιστό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της βολής. Πάρα για τον Πανικό με τον Θανάση Ψοχογιώργο. Εδώ στον αδερφό του Δημήτρη. Στο Πραμβέκος, περνάει η μπαλακή, τώρα έρθει η βοήθεια από τον Λάπα, πολύ σωστά. Έχει γίνει φάουλ, είναι τρίτο ομαδικό. Επαναφορά στον Ζωτό Γιώργο. Γίνεται μια κίνηση στον ζωγραφιστό. Η μπάλα καταλάβει, καταλήγει στον Νικολόπουλο. Αν εξουσιώσει θα αφήσει την μπάσα του Δημήτρη Ψοχογιώργου. Πιάσει και κοιμόμενη άμυνα των Τιτάνων εκεί. Θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει κάπως καλύτερα. Θα δώσει την μπάλα Γιάννης. Παλμύρας. Ο Λανδρέας θα κάνει το σουτάκι από κοντά. Είναι άστοχος όμως. Ριμπάουντ ο Νικολόπουλος. Πραντέκος. Στον Αξά μπροστά του, θέλει να πάει προς τα μέσα. Πασάρι ωραίο στον Νικολόπουλο, αλλά θα τον κόψει εκεί ο Αξάς. Μια πολύ καλή αμυντική στιγμή. Παμπύρας. Αν υπήρχε βραβείο MVP πρώτης περίοδου θα ήταν και σίγουρα στον Αξά. Να πας δυσκολεύονται στην καθαρή άμυνα του Παναδέκου, όπως φάνηκε και από εδώ. Σοχογιώργος περνάει, υπάρχει φάουλ. Ή όχι, για να δούμε. Φάουλ κατά των Τιτάνων. Δύο αλλαγές για τον Πανικό. Για πρώτη φορά τσελεκίζει στο παιχνίδι και επιστρέφει ο Δημήτρης Αντωνάκη. Νικολόπουλος ξανά για τον Ψοχογιώργο. Αντωνάκης. Θα εκεί να ανοίξουν οι συμπαίκτες του. Έχετε βοήθεια από τον Παντήρα, υπάρχουν χώροι για να εκμεταλλευτεί το Ροπανικό. Στο Γιώργος βρίσκεται το σουτ. Αστοχή, rebound, ο Λάπας. Παντήρα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο του περιόδου. Παντήρα παίρνει πρόσβαση προς το καλάθι. Αστοχή όμως. Rebound ο Γιώργος.
αμέσως την μπάλα στον Αντωνάκη για να τρέξει η ομάδα του. Έχουν πρόσπαση με συνδυασμό, η παρέμβαση έγκαιρη από τον Κατσαβό. Βανδύρας ζητεί τις επιλογές του, πασάρι στον Κατσαβό. Έχει γυρίσει η άμυνα του πανικού. Κατσαβός με την μπάλα. Κατσαβός από τα αριστερά. Ωραία ενέργεια, είναι άστοχος όμως. Ο Αντωνάκης έχει απέναντι σε όλους, θα πάρει το rebound. Έχει το γήπεδο. Ανδρέας κάνει την παρέμβαση, αλλά έχει βγει μπαλά. Φορά. Στον Γιώργος. Ο Αντωνάκης έχει το χώρο, του το δίνει η αντίπαλη άμυνα. Στο χείο Αντωνάκης, rebound ο Κατσαβός. Βανδύρας. Μπορούν να εξαντλήσουν και όλες τις επίσης οι Κιτάνες. Τρία δευτερόλεπτα. Βανδύρας. Πέρα την Αδράνεια. Λάπας. Αψάς. Έχει το χώρο εκτελεί. Λάπας. Βιάστηκε εκεί. Το χρόνο ολοκληρώνεται. Το πρώτο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες. Το πρώτο του παιχνίδι στη χρονιά. Σκορ πρώτης περίοδου 17 για τον Πανικό. Δεύτερη περίοδο. Στην μπάλα είναι για τους Τιτάνες. Καταβώ την μπάλα. Αμυχτήρα που πέρασε το παιχνίδι, έκανε την κίνηση. Πάσα ωραία στην Αξά. Αξά. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι, την πάω με Νικολόπουλο. Μπάλα ο Μπονάκη. Παίρνει τα βήματα προ το καλάθι για το lay-up και δείχνει το φάουλ του δύο βολέ. Θα έχει δεύτερη επίθεση ο Πανικός. Στοχογιώργος. Τελεκίδης. Ο Αρχιπόδης. Ξανά ο Τελεκίδης στην επαναφορά τώρα. Νικολόπουλος. Ένα δύσκολο χουκ. Μαθάς την μπάλα εκεί που είναι. Και Καλαφάς και παίρνουμε αμυντικό rebound. Οι Κιτάνες. Καταβός. Περνάει ωραία την άμυνα. Πάσα από τον Καλαφά. Τρακάς. Η κίνηση του Ατσά που ήρθε από την αδύνατη πλευρά. Κατσαβός, παρέμβαση του Τελεκίδη. Μπαλά για τους Τιτάνες. Έχουν 14 ευκαιρίες, έχει βγει στο σιγρή μπάλα. Σιγρή μπάλα στο πόδι. Παγώνησε με τον Ιωαννικό, έχει ο Αλευτήρας όταν είναι κάτω. Μπάλα ο Ατσάς. Πολύ ωραία ενέργεια, εκεί που το περιμένει θα σηκωθεί και πετυχαίνει το καλάθι. Μειώνουν στους δύο οι Κιτάνες. 11-9, Αντωνάκης. Στο πόστο Τελεκίδης με τον Τράκα θα γυρίσει, θα κάνει το σουτ και θα πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Στο ένα εναντιονινός. 13-9, απαντάνε οι τυπικά γηπεδούχοι. Τράκα στην μπάλα, Καλαφάς με την παρέμβαση. Ξαναβρίσκει το χώρο που θέλει, αστοχή. Μονομαχίες, rebound, αμυντικό θα πάρει ο Κοντόπουλος. Ερεμής και την επίθεση. Κοντόπουλος από τα δεξιά. Θα κλέψει εκεί πέρα ο Κατσαβός, πολύ καλή τοποθέτηση. Δώσαν αυτά. Σάς από τα δεξιά, περνάει πάρα πολύ όμορφα και πετυχαίνει ο καλάθι. Παραμένει απόλυτος πρωταγωνιστής. Επιθετικά στο σημερινό παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος έχει 9 πόντους, 2 έχει ο Καλαθάς με τους Τιτάνες. Παρέμβαση Κατσαβού, Ψοχογιώργος παίρνει την μπάλα. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Αντωνάκης. Το screen, το shoot. Άστοχο. Μονομαχίες εκεί, υπάρχει στήριγμα, έχει λήξει ο χρόνος της επίθεσης. Ναι. Ναι, λέει διαιτητής. Μπάλα έγινε επαναφορά, πλάγια. Κατσαβός.
Του δίνει χώρο η άμυνα κατά πόσο θέλει για 3. Rebound ο Αντωνάκης. Ελέγχει διαρκώς την ίδια για τους συμπαίκτες του. Τώρα γύρισαν έγκυρα οι Τιτάνες. Αντωνάκης για τον Τσοκογιώργο, η δική του Πατσαβού. Πάσα για τον Αντωνάκη, τελεί ξανά εκείνος για 3. Δεν βρίσκει ρυθμό με ξυνής. Δεν παίρνει το rebound ο Καγόνης, έχει βρει την μπάλα. Τα 4 δευτερόλεπτα για τον Πανικό. Σοκογιώργος. Για την δεξιά κλείνει και ο Κατσαβός. Βρίσκει την μπάσα στη γωνία, Κοντόπουλο για 3. Ελεύθερο το σούτ ήταν άστοχο, πάλεψε για την κατοχή, αλλά η μπάλα θα βγει εκτός και είναι για τους Τιτάνους. Θα γίνει μια αλλαγή, θα επιστρέψει ο Δημήτρης Σοχογιώργος, θα πάρει θέση του Θανάση. Κλείσαν τα πρώτα 3 λεπτά, στη δεύτερη περίοδο. Την μπάλα ο Κατσαβός, η αλλαγή του screen, η πάση για τον Αξά. Θα περάσει από αριστερά, έχει την ικανότητα. Ακόμα να κερδίζουν το φάουλ για τον ίδιο. Και άλλες δύο βολές. Λίρα 100 σήμερα για την ομάδα του. Και έχουμε αλλαγή. Ανάση Παναδέκος επιστρέψει, θα πάρει θέση του Τσελεκίδη. Νεύση στην πρώτη βολή. Θα γίνει το 13-12. Άστοχη δεύτερη, μονομαχίζεται rebound νικητής, ο Πραμβέκος. Δεύτερος από τα αριστερά, ήρθε και βοήθεια από τον Καλαθά εκεί. Rebound ο Κοντόπουλος, πασάρι στον Αντωνάκη. Θα σπίγει ψηλά για να μην επιτρέπει το screen. Κοντόπουλος. Σοφογιώργος, βρίσκει το χώρο, θέλει για 3 με τη λίξη. Σημαντικό τρίποντο, λίγο πριν εκτιμεύσει, ο χρόνος επίθεσης, αυτό το περίμενε η ομάδα των Τιτάνων, ένα τρίποντο ανάσα 4 πόντων, για τον Πανικό, δύσκολη ενέργεια του Κατσαβό που θα στοχίσει, rebound ο Νικολόπουλος, Αντωνάκης, κλείσαν εκεί δύο παίχτες, και έμεινε ο Αξά στην άμυνα, Παρανδέκος, 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση, φάουλ κερδισμένο, Μπραντέκο. Έχουμε αλλαγή. Θα επιστρέψει αλλαγή του, θα πάρει θέση του Γιάννη Κατσαβού. Επαναφορά. Μπραντέκο στα baseline, κάνει φάουλ ο Παγώνης. Δεν έχουν πολλά φάουλ οι ομάδες, είναι ευκαιρία τώρα να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή. Πραμβέκος. Επιχειρήσει το σούτ μέσα απόσταση, θα στοχεί όμως, rebound ο Καλαθάς. Καλογύρου. Σετ επιθέσει δύο ομάδες μέχρι στιγμής, στο πρώτο ημίχρονο. Καλαθάς. Πάει στην επαφή εκεί. Πάλι τα ρίχνει ο Καλάθι. Κάνει τους 4 πόντους ο Καλαθάς. Όλοι οι πόντους έχει ο Αξάς. Αντωνάκης. Τώρα μια όμορφη ενέργεια. Ο Καλόπουλος. Δεν πάω το καλογύρου και τώρα ευκαιρία να ισοφαρίσουν οι Τιτάνες με δίποντο. Αγώνης τελικά τρίποντο για το προβάδισμα. Άστοχο, δεν πάω τον Αντωνάκη. Ανοίγει το παιχνίδι. Αντωνάκης, Μπραντέκος. Κάνει τη σκημούδια μέσα στο λεάδι με την πιο ωραία φάση του αγώνα μέχρι στιγμής. Από τον Θανάση Μπραντέκο. Και ο Ρογαλάς στο αγώνα. Σας. Είναι ωραίο Φραντέκος εκεί. Κράκας. Βρίσκει τον Παγώνη που έκανε την κίνηση. Παρέμβαση από τον παίχτη του Πανικού. Μία παρατήρηση πλέον για την διαμαρτυρία για την προηγούμενη φάση. Μένουν 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Στην αναφορά Παγώνης. Την παρέμβαση του Αντωνάκης. 2,6 για επίθεση έχουν οι Τιτάνες. Δώσε τεχνική.
εσάς. Έχουν ένα δευτερόλεπτο, δεν το έχετε ληφθεί. Και λίγο χρόνο στο τύπος μας. Μπάλα για τους πράσινους. Αντωνάκης για να οργανωθεί ο τύπος του Αντωνάκης. Γιώργο τώρα θα πιέστε από το Καλογύρο εκεί. Θα κλέψει την μπάλα ο Καλογύρου που πάντα μοχθεί. Τώρα κερδίζει. Σας πολύ έτσι την ενέργεια. Και θα πετύχει το καλάθι με την μεγάλη εμπειρία του. 18-16. Ένα δυνατό πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής για τις δύο ομάδες που αποδεικνύουν ότι το παιχνίδι δεν είναι ντέρμπι. Όπως ήταν και η πρόβλεψη. Αμέσως θα πετύχει το καλάθι. Καλαθάς και αυσάς κάνουν όλη τη δουλειά στην επίθεση. Οι υπόλοιποι παίχτες βοηθάνε πολύ. Αμυντικά. Στο παλό το παιχνίδι, στην μπάλα Ντονάκης που θα δώσει τον Μπραντέκο. Το Λόπουλο, φάουλ. Φάουλ από τον Καλογύρου. Έχουν να δώσουν άλλο φάουλ οι Τιτάνες. Τραντέκος. Ντονάκης, έξυπνη προσποίηση, θα κάνει το floater εκεί. Αστοχεί όμως, rebound ο Παγώνης. Καλαθάς. Τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Τράκας για τις Τιτάνες. Μαρέβα στον Νικολόπουλου. Τράκας συγκρατεί. Παγώνης. Έχει κάνει βήματα, ναι, σωστή. Υπόλοιψε το λογική, το παραδέχτηκε ο Παγώνης όπως φάνηκε. Βάλα για τον πανικό, παραμένει το παιχνίδι του Σόπαλου στο καθόλου. Πάνε, Νάκης για τον Κοντόπουλο. Νικολόπουλος. Σοκογιώργος, Αντωνάκης που κάνει την κίνηση, πήρε την μπάλα στη γωνία. Τραντέκος έπρεπε το rebound. Ακόμη μια ευκαιρία για τον Αντωνάκη που θέλει για 3. Δεν βρίσκει όμως ρυθμό. Rebound και Καλαθάς. Είναι πολύ άστοχος μέχρι στιγμής ο Αντωνάκης, έχει πέσει 75. Κράτας για τον Αξά. Είναι εκεί ο Κοντόπουλος. Και πίσω ο Γιώργος Αξάς. Και διετής φαίνεται να έχει δώσει φάουλ. Έχει δοθεί φάουλ υπέρ των Διτάνων και έχουμε αλλαγές. Διαφορά 2 πόντων. Καλογύρου. Ανδρέα Σάνα στο Καλογύρου. Πάμε πιο ψηλά για να δίνει μια έξτρα επιλογή. Καλαθάς, πολύ ωραία πάσα. Συνεργάζονται δύο ψηλοί και καλά του τον Ανδρέα. Ισοφαρίζουν άμεσα τι κάνει σε ένα παιχνίδι που καμία ομάδα δεν μπορεί να ξεφύγει μέχρι στιγμή. Με 1-28 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Πήγε με τρία! Κυρίδης, για να ζώνει τον Τιτάνο, το Γιώργο άστοχο. Κυρίδης πάλι έτσι, αλλά δεν προλάβε. Πάλε αυτός. Καλογύρου. Καλογύρου.
Ναι. Βάλα και τον πανικό στο τελευταίο λεπτό, στο πρώτο του χρόνου. Σε τον Γιώργο. Δόθηκε ο χώρος εκεί, εκτελεί ο Πραντέκο και είναι εύστοχος. Ένα τρίποντο ανάσα ήταν αυτό. Το έψαχναν πολύ ώρα, οι πράσινοι το βρίσκουν τώρα. Παράς Πραντέκο. Άρα ο Κράκας. Πέραμε τον Ανδρέα. Πολύ εξυπνή πάσα ο Ανδρέας από εκεί. Ριμπάουντ όπως ο Γιώργος, καλή άμυνα τον πανικό. Μπορεί να πάρει και μεγαλύτερο προβάδισμα λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Γιώργος. Πιέζει ο Καλογύρου, περνάει έξω από τον Γιώργος. Φτάνει στο φλόγκερ, αλλά είναι άστοχος. Ριμπάουντ ο Ανδρέας. Ευκαιρία τώρα για τους Τιτάνες. Θα ψάξουν μεγάλη ταχύτητα. Ωραίο γύρο στεπ. Άστοχο με τον Λεά. Αντέχος. Με 10 δευτερόλεπτα. Φάουλ. Στο Μιχάλη Καλογύρου. Είναι συμπληρωμένα ομαδικά. Έχουμε βολές. Δεν λειτουργούν όμως τα μπλοκάρ, παίρνει το επιθετικό rebound της Ελεκίδης. Σόφο Γιώργο, θα βάλει το τρίποντο. Μετά το επιθετικό rebound, δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία. Ένα λίγο καλοκύρο από το τίτλο την άλλη πλευρά. Και έχουμε το τέλος του πρώτου χρόνου. Είναι όταν ισόπαλες οι δύο ομάδες ξαφνικά με δύο τρίποντα. Ο πανικός προηγείται με 6 πόντους. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο χρόνο του αγώνα. Πανικός έχει ένα προβάδισμα 6 πόντων. Ο Γιώργος. Ο Νάκης. Ο Ανάφτος με τον Καλαθά με πλάτη. Ξανά τον Καρανάφτη μπάλ, αυτό είναι δευτερόλεπτα. Πραντέκος. Πάρει τον τρίτο στην κορυφή. Εκεί ο Καλαθά στο rebound και μπάλα στο Βανδύρα. Άστοχη. Στην επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου. Βανδύρας. Λάθος πάσα και κλέβει ο Σοφογιώργος, δεν υπήρχε παίξη γωνία, είναι η αλήθεια. Σοφογιώργος, Πραντέκος, rebound του Καλογύρου. Είναι πάντα αφού παρόν. Κάθε στιγμή. Καλογύρου για τον Κατσαβό. Ενώ παίχτη του Τιτάνων. Καλακάς. Καλακάς. Τρία δευτερόλεπτα, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Το αντιλήφθηκε, τον βοήθησαν και οι συμπαίκτες στον πάγκο. Και μπάλα ο Γιώργος που τρέχει αμέσως με την μπάλα. Επιστρέφει ο Καλογύρου, το είπαμε. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Μπάλα για τους πράσινους. Ο Νάκης, επιχειρεί το τρίποντο. Ούτε τώρα θα το βρει όμως. Και το rebound ο Πραντέκος. Απόλυτη κυριαρχία στα επιθετικά rebound για τον πανικό. Το δευτερόλεπτο για την επίθεση. Επιστρέφει τον Πραντέκο στην μπάλα. Πόδι από τον Λάπα. Άλλα 14 δευτερόλεπτα για τον πανικό. Πραντέκος. Αντωνάκης. Σοφογιώργος. Ο μπλοκ από τον Καλαθά, πολύ ωραίο. Σοφογιώργος. Στοχής. Και λιμάνε τον Κατσαβό. Ο Καλαθάς εκεί είναι λίγο δύσκολο. Θέση δεν είναι εύκολο πάσα. Μαγείρας για τον Λάπα που του δίνει πολύ χώρο ο Πραντέκος. Κατσαβός, 5 δευτερόλεπτα. Κατσαβός για 3. Είναι άστοχος, rebound ο Καρανάτσιο. Κλέβει το πρώτο χώρο ο Μαγείρας, δεν το περίμενε κανείς. Βάλα μου στα 3 στο σίδερο, επιστρέφει ο Καλογύρου. Θα κλέψει την ομάδα του. Κάλης Καλογύρου. Ρος. Λογαριασμό στο δεύτερο ημίχρονο για τους Τιτάνες. Κάτσε Καλαθά και Ρεξά. Λαμβάνει δράση
και ο Κατσαβός. Τον Άκη στην μπάλα, θα δώσει τον Πρωθυπουργό. Παρέμβαση του Καλογύρου. Μπάλα και τον Πανικόμπο, 8 δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος με τον Αντωνάκη. Rebound ο Λάπας. Γύρισε κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το βγήκε και Κατσαβός πάσχε. Παίρνει τα βήματα προς το καλάθι. Καλή ανά τον Παναδίκο να πάρει και το rebound. Έχανε κορμιά στην άλλη πλευρά. Μέσα Παναδίκος με την μπάλα. Τον Νάκης. 10 δευτερόλεπτα. Σκρίναν τον Παναδίκο. Αντωνάκη θέλει να πασάρει εκεί, κλέβει όμως ο Βαμπύρας και φάουλ από τον Αντωνάκη. Δεν θα βγει ο εφηβιασμός. Έτσι πάνω φορά θα γίνει. Από τα πλάγια. Πάνω φορά ο Κατσαβός. Βαμπύρας. Πάμε στο σκριν. Βαμπύρας στην αριστερά, υπάρχει φάουλ. Με δύο βολές για τους Λιτάνες. Μπαίνουν καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε οι πρώτοι. Βάζει το δεύτερο βολές ο Αντήρας. 26-23. Θα έχουμε αλλαγή. Είναι στο Γιώργος είναι φορτωμένος με τρία φάουλ και θα γίνει αλλαγή. Επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Ντόπινος. Ο Στέφανος. Ο Νάκης. Ένα του Μπραντρέκο, ο Νάκης. Θέλει να βάλει το καλάθι, φαίνεται της ματάρης, αλλά δεν του βγαίνει με τη στιγμή σε αυτό. Είναι πάρα πολύ άστοχος. Κάνει το λάθος, δεν έχει δώσει κάτι. Μπάλα εκτός για τον Πανικό. Ένα παιχνίδι στο οποίο κυράσκουν απόλυτα οι άνθρωποι μέχρι τη στιγμή. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Σιγά σιγά θα βρούμε ρυθμό οι δύο ομάδες στη χρονιά. Μπάλα Κοντόπουλος, Γιώργος. Ταντέκο, 5 δευτερόλεπτα. Κλείσε ωραία και ο Βαμπύρας, θα γίνει στην κορμία. Άντε ο Νάκης δεν θα το βάλει και τώρα. Πείτε στο αυτό που κάνει μπάλα, μπαίνει και πλένει. Μπάλα τώρα στα χέρια του Βαμπύρα. Έλα! 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 Βαμπύρας για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Μόνο μαχίες, μπάλα βγάζει ο Σοφογιώργος. Τρίποντο μπορούν να σοπαρίσουν οι Τιτάνες. 0-3 έχει ξεκινήσει το δεύτερο δίχρονο. Ο Λάπας θεώρησε ότι θα σκοτεί ο Παραπάζο. Παραπάζω θέλει να τον βρει. Θα το γραφιστώ. Έτσι θα γίνει το λάθος. Πάλα θα έχουν πράσινη. Αντωνάκης. Περάσει προς τον Πραντέκου, θα βρει το χώρο να εκτελέσει. Και θα εστοχίσει ο Αντωνάκης. 28-23. Το έψαχνε πολύ ώρα, το βρήκε. Ζέστανε και το κοινό μαζί. Μπάλα μαζί. Θα επιχειρήσει το τρίποντο και θα το βάλει για να απαντήσει άμεσα. 28-26. Διαφορά πέφτει στους δύο πόντους. Μπάλα ο Αντωνάκης. Βγήσε εκεί. Κατσαβός στον Ψωφογιώργο. Καρανάτσιος έψημα για τον Μπραντέκο. Θα εκτελέσει για τρεις, άστοχα όμως. Πολλές συμμάχες η μπάλα βγαίνει τελικά από τον Κατσαβό. Εδώ είναι για τον Πανικό. Αναφορά ο Ψωφογιώργος. Μπραντέκος. Έψημα πλάτη, θα κάνει το χουκ. Είναι καλή άμυνα όμως. Οι τέσσερις συμμάχες δεν συνεννοούνται καλά οι Τιτάνες σήμερα. Παίρνει όμως το rebound. Θα ξεκινήσω
από το ίδιο σημείο που εστέχισε πριν. Άρα τους πράσινους. 4 και 6 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Γιώργος. Παρανάτσιος με πλάτη. Παντόπουλος. Και αυτός με πλάτη. Τώρα θα περάσει την βασική γραμμή, αλλά θα πατήσει. Τελικώς. Γραμμή και θα γίνει το λάθος. Έλα, δεν πειράζει, πάμε. Κατσαβός. Κάνει αθόρυβη δουλειά. Θα φάνει στους 8 πόντους. Σοφαρίζουν έτσι. Ήτανε σε 28 όλα πλέον. Αντωνάκης. Κλείνει και ο Βανδύρας με τα βιτή. Ραμδέκος, Αντωνάκης. Ο Ντόπουλος. Πολύ καλή άμυνα, rebound του Καλογύρου. Ούτε τώρα αλλά εκείνο λάπασε το rebound. Καλογύρου, Κατσαβός. Απ' την κορυφή θα το βάλει τώρα το τρίποντο. Και μπροστά η Τιτάνια μετά από πάρα πολύ ώρα. Μπορεί να είναι και το πρώτο προβάτισμα, δεν το έχω συγκρατήσει. Έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. Αγώνας κυπέλου. Για Πανικό και Τιτάνες. Τιτάνες πήραν το προβάτισμα. Προηγούμενη κατοχή. Σκορ 28-31. Γιονάκης για τον Ψοχογιώργο που θα κάνει το σουτ. Δεν έρχεται η απάντηση, καθόν το κάτω του Καλαφά. Λιμπάουν, ο Καλογύρης. Κυρία για τους Τιτάνες να διευρύνει το προβάτισμα. Αντήρας, Λάπα. Αντήρας ο Ψοχογιώργος. Θα ευστοχίσει. Ανάστα 5 πόντων τώρα για τους Τιτάνες. Είναι το πρώτο του προβάτισμα. Με το συγκεκριμένο αριθμό. 28-33. Ψοχογιώργος. Έλα, αντε! Αντωνάκης. Και λίγα τρεις. Και θα το βάλει. Παντάει η ομάδα του Πανικού. Μειώνει διαφορά στους δύο πόντους. Σκορ γίνεται 31-33 με 2 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καθώς. Αρχισφύριγμα, φάουλ είναι εκτός μπάλας. Θανάση Παραδέκο. Τώρα θα κάνει ο Πατήμος Λάπας. Εδώ στο Κατσαβό. Εκεί μπάλα στο Βανδύρα. Το κλασικό του. Σουπάκι κλασική κίνηση. 31-35. Αντωνάκης. Λόφουλος στο σκριν, παίζουν συνεχώς με τα πηγενερό. Τώρα κλέβουν οι Τιτάνες. Θα συγκρατήσει την μπάλα, θα πάει την βασική γραμμή. Θα βγάλει ωραία για τον Κατσαβό που έχει ελεύθερο σουτ. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι όμως και rebound. Μαντωνάκη. Παραδέχος. Όπως έγινε στην άμυνα, ψοχο Γιώργος. Όμορφη ενέργεια, αλλά μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Εκείνο καλά θα βγει το rebound, θα πιεστεί και θα διαδίσει. Φάουλ. Φάουλ από τον Νικολόπουλο. Ένα λεπτό. 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Το τέλος της περιόδου. Βάλα Καλογύρου. Ανοίγει. Αλλά το κέντρο. Μαντήρα στην μπάλα. Και για τρεις θα στοχίσει rebound τον Νικολόπουλο. Έχουν επιθέσει και οι δύο ομάδες. Είναι το τελείως τρίτη περίοδο. Νικολόπουλος έρχεται στο βάδος που θα δώσει το screen. Ένα στο Καλογύρου. Έχει βρει το δεύτερο όμως πάρει το φάουλ. Είναι μόλις το πρώτο μαγικό για τους Τιτάνες. Έχουμε αλλαγή. Σε λυκύλι στο παιχνίδι. Νικολόπουλος, Αντέκος, Λόγκο.
Μάρκος με τον αδερφό του, Χρυσοφό στη βοήθεια, πέρα από Ισούτ. Μπορούν να εξαπλήσουν οι τώρα 10 δευτερόλεπτα. Στρίσει εκεί ο Λάπας. Κλείνει ο ψωφοκέρδος, 2 δευτερόλεπτα. Θα κάνει το σουτ. Δεν έχει όμως την προσπάθεια. Έχουμε το τέλος. Πριν του δεκαλέπτου. Το σκορ στο 31-35. Φέρει το Ζητάνον. Είμαστε πλέον στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Πήραν το προβάσιμα στην τρίτη περίοδο της Τάνες. Το βούδι με 4 πόντους. Για το μήνυμα στιγμή. Καναφάς. Ανδρέας. Θα κοπεί ψηλά. Καναφάς. Θα δώσει τη λύση. Πολύ θυμός Καναφάς. Θα είναι 10 πόντους. 31-37. Καναφάς. Τώρα τον Νάκης. Κίνησε την Οδελανδρέα, θα κλέψει την μπάλα. Βανδύρας. Εμείς στην επίθεση, καθώς γύρισε ο πανικός στην άμυνα. Βανδύρας την μπάλα. Πριν πάει δεξιά, βρήκε ο χώρο να εκτελέσει. Καλά θα σριμπάουν. Οδελανδρέας τώρα. Κάνει βήματα. Βήματα από Βανδύρα. Μπάλα για τον πανικό. Μπάλα από τον Γιώργος. Τραμπέκος. Γιώργος. Κρίν το σούτι που την πίεσε του Καλογύρου. Για άστοχο. Τώρα η μπάλα για τους Τιτάνους. Καλογύρου. Όμως, ο Αντωνάκης. Καλαφερνάει το Βανδύρα, ο Αντωνάκης περνάει και από δεύτερο παίχτη. Τι κάνει ο Αντωνάκης, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές. Ένα μειός πανικός. Όμως. Στην δεύτερη, ανοιχτή με το rebound. Προσπαθήστε στη γραμμή, αυτός είναι ο Δελανδρέας. Ο Γιώργος Παναφορά. Ο Νάκης. Ο Νικολόπουλος, τελικώς ανεβαίνει το screen. Τον Νάκη για 3. Ανατροφή για τον πάνω του Βανδύρας. Πάει τώρα την μπάλα για τους Τιτάνες. Βανδύρας, μετά από τρίπλα το σουτ. Πάω από τον Νάκη. Αυτός πάτε της ομάδας και να κερδίσει το φάουλ. Δεν θα δωρεί Βανδύρα. Κάνουν αλλαγή οι Τιτάνες. Χωρίς ο Βανδύρας για να πάρει ανάσα, στη θέση του θα πάρει ο Τράκας. Σοκογιώργος. Τραμπέκος. Έχει βασική γραμμή. Πολύ ωραία ενέργεια. Μιώνει στις 4 η πράσινη. Και την ατομική ενέργεια. Ανάς Τραμπέκου. 33-37. Ο Ανδρέας θέλησε να πάρει θέση εκεί, αλλά έχει γίνει το λάθος για τους Τιτάνες. Με καλή ευκαιρία τώρα για τον Πανικό να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Ο Τονάκης. Άιτε! Άιτε! Το Λόπουλο στο σκριν. Άιτε πάλι κάτι! Άιτε με τον Καλαθά. Τον ταλαιπωρείς εκεί. Περάσει από τον Καλαθά. Τον Βαλιάνο του Καλαθά. Πήρα το rebound του Τιτάνες. Στο χ
Ράουν ο Νικολόπουλος. Πάμε! Άντε! Άστε μια ευκαιρία ο Τσιτάνες να πάρουν ανάσα έτσι πόντων. Φάουλ, ο Νάκης απολογείται. Εδώ, Αξάς! Άλλο τράκα. Αξάς. Δίνει το χωρογράμμα, για τρεις. Κατοδόκο σουτ. Λυκύρισε τον μπλοκάουλ και λιμάνω τον Κοδόπουλο. Ο Νάκης. Και 30 πλέον για το τέλος. Διαφορά στους 4 πόντους. Νάκης. Ωραία προσποίησή του. Η πάση για τον Νικολόπουλο που έχει το στάκι. Στο κοινό. Πάμε το τράκα. Κύριο. Θέλουν να ελέγξουν τον ρυθμό. Μαρκές έτσι. Δεν δικαιώνεται. Δεν τα καταφέρνει. Περνάει από την πίεση έτσι του μάλλου του πανικού. Ραντέκος. Πάω με τα λαφτάς. Τράκας. Πάλι μπάλα. Τράκας με το λαφτάς. Τα θέλησε να βρει τον Καλαφά. Δεν συνεχίζονται καλά οι πιτάσεις σήμερα. Λάθος. Έχουμε ένα καημό, δεν επιστρέφουμε σε λίγο. Ανερχόμαστε. 5:38. Για να λήξει το παιχνίδι. Σε ο Γιώργος στην μπάλα. Είναι τώρα κάποιες κινήσεις εκτός της μπάλας από τον πανικό. Ο Γιώργος πιέζει πάντα ψηλά. Το ο Γιώργος. Γιώργος ένα. Μειώσουν στις δύο φορά. Πράσινοι 35-37. Καλογύρου. Σας. Θα βάλουμε στο πανικό. Θα κάσαμε στο πανικό. Στο πανικό. Στο Γιώργος. Συνεχίδης. Έχει το σούτ απέτσι στον Πολόν. Θα αποκλείσει. Θα το λάβει πάνω περισσότεροι παίκτες των πράσινων. Κάμε το τρίτο rebound. Έλα, έλα παλικάρια. Δημήτρης στο Γιώργος, υποπίεση. Εκεί rebound, καλογύρου. Το σούτ, τον εθνικιασμό. Έλα, καλογύρους. Κάμε το rebound από τον τρίτο Γιώργο. Δυνατά. Δύσκολο το τρίτο. Δύο ομάδες. Ο Βαντήρας επιστρέφει για τους μπλε. Στη θέση του Γιώργου Αξά η αλλαγή. Καλογυρού. Βαντήρας. Συνεχώς η πίεση ψηλά. Κίνο Βελανδρέας, παίρνει την πάνω Βαντήρας, ψάχνει τον Καλογύρου στον εκπληκτιασμό. Μιχάλης Καλογύρου θα το βάλει το φλόκερ. Σερι, 0-4 για τους Τετάνες. Παίρνει διαφορά 6 πόντων. 3-25 για το τέλος. Βάλα ψοφο Γιώργος. Γιώργος, Καρανάτσιος. Συλλοκίδης. Στοχο Γιώργος. Δύσκολο που θα πω στον στοχο. Στον θα γίνει 37-41. Αλλά πριν ο Βαντήρας τώρα. Έλα, έλα, έλα.
καλά. Ανάθεσε με τον Βαμπύρα και τώρα ξανά ο Κίβης. Πολύ έτσι μη γίνησε ο Βαμπύρα, αλλά ας το χείσαμε από τον Βαμπύρα. Λεπάνω και τον Ιπορόπουλος. Ορκός. Πιεστεί από τον Βαμπύρα, θα πασάρει. Βαμπύρα, ο Γιώργος. Καλογύρου για τον Θοδωρή Βαμπύρα. Εντάξει και την πίεση. Εντάξει τον Καλογύρου. Εντάξει. Τώρα σε ρόλεπτα. Εντάξει. Πάσο όρες από τον Ανδρέα. Συνεργασία. High low και το έξω το καράφι. Και φάουλ από τον Δελ Ανδρέα. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει κάνει τη διαφορά για τους Τιτάνες. 37-43 είναι το σκορ, έχουμε αλλαγές. Μέσα η βολή. Η διαφορά στους 7, 37-44. Πρέπει να βρούμε μεγάλα σου τώρα η του Σπανικού για να μείνουν στην διεκδίκηση της νίκης. Τελευταία 2 λεπτά, Αντωνάκης. Ραντέκος. Στο πλάτι του Καλογύρου θα έρθει η βοήθεια. Αντωνάκης. Δεδομένα χέρια του Τράκα. Αντωνάκης. Κερδίζει το φάουλ. Με φάουλ στο τρίποντο. Δεν πιστεύει ότι ο Αντωνάκης θα σηκώσει τον Τράκα σε όμορφη στιγμή. Κυριαρχεί σε Ευγένη Ζάμιλα. Μπραντέκο, τρέχει το γήπεδο, κάνει τελευταία δρίπλα, κλείνουν όμως καλά οι Τιτάνες. Μάχης, κύριος του Καλογύρου. Μάχης, στο χείρι, μπάνε του Καλογύρου. Λέουν ελέγχουν το παιχνίδι από όλοι τα εμπλέ. Αντήρας. Καλογύρου. Τελευταίο λεπτό του αγώνα. Κύριος ακόμα η πράσινη για να δούμε Τρανδέκος. Τελεί για τρεις. Με 40 δευτερόλεπτα από μένους 42-44. Καλογύρου. Μαντήρα φάουλ. Δεύτερο ομαδικό. Με 34 δευτερόλεπτα για το τέλος. Καλογύρου στην επαναφορά. Ανδρέας Καλογύρου. Τράκας. Καλογύρου. Κάνει την κίνηση εκεί. Ένα φλόρ, ένα στόχο. Και έχει την ευκαιρία τώρα πανικός από την επίθεση. 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. 42-44 το σκορ. Είναι πίσω με 2 πόντους. Ομάδα του πανικού. Περάσει ο Ντονάκης που είναι που είχαμε πριν. Και τον Καλογύρου, βοηθάει και ο Βαμπύρας ψηλά. Πέρασαν από την πίεση για να δούμε 15 δευτερόλεπτα. Ραντέκος. Η πάσα για τον Αντωνάκη. Το είχε κάνει στο φιλικό, για να δούμε αν το κάνει και τώρα. Τώρα όμως ο Σωτήρης, ο Βαμπύρας. 4 δευτερόλεπτα.
φάουλ με μόλις 2,3. Πιέσουν ψηλά οι πράσινοι για το ενδεχόμενο λάθος. Έχουμε ένα time out, στρέφουμε σε λίγο. Αναφορά στο άλλο μισό. Μόλις 2 δευτερόλεπτα που μένουν και 3 κλάσματα. Πολύ κοντά στην πρώτη νίκη. Οι Τιτάνες, μεταβώς. Κίνησε πάρα πολύ λίγος χρόνος. 1,7 για το τέλος του αγώνα. Βανδύρα στην επαναφορά. Είναι και κάποια σκρή εκεί στο καλογύρου. Υπάρχει παιχνίδι. Εδώ στον καλογύρου 0,7 για το τέλος. Είναι η επαναφορά. Δίας, Ράκας. Τους Τιτάνες να παίρνουν τελικώς τη νίκη σε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ καλές άμυνες, τελικό σκορ 42-44. Καλή συνέχεια από εμάς.